Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Στο Τριμελές Πλειοδικείο Πατρών ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την υπόθεση που αφορά περιστατικό που διαδραματίστηκε μέσα στα γραφεία της ασφάλειας Πατρών και περιέχει εκατέρωθεν μηνύσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και πολίτη που, όπως καταγγέλει ο πολίτης, δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό και βασανισμό. Το περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο 2013, όταν ένας άνδρας με τα αρχικά ΘΚ που είχε κληθεί στο τμήμα για ανάκριση ήρθε στα χέρια με αστυνομικό. Στη συνέχεια, ομάδα αστυνομικών εισέβαλε στο σπίτι του ιδίου και της οικογένειάς του για να φτάσουμε τελικά στο βασανισμό του αδελφού του με τα αρχικά ΑΚ. Πρόκειται για μια μοναδική μεταπολιτευτικά περίπτωση βασανιστήριων, αποδεδειγμένη από δεκάδες φωτογραφίες, με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στο λαιμό, στα χέρια και στα πόδια του κρατούμενου. Πρόκειται για μια καταγγελία για βασανιστήρια τα οποία διήρκεσαν μια μισή ώρα και εκτός από γροθιές και κλωτσιές, έναν άνθρωπο δεμένο χειροπόδαρα με χειροπέδες, τον είχαν τσαπλούσει μπρούμητα, τον χτυπήσαν με το κλόμπ αφού του είχαν κατεβάσει το παντελόνι της φόρμας και το εσώρουχο και στη συνέχεια του έβαζαν το κλόμπ στα οπίσθια του, τραβώντας φωτογραφίες και περιγελώντας τον. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο το δικαστήριο και το περιορισμένο ακροατήριο που την παρακολούθησε, αλλά το σύνολο του νομικού κόσμου και της κοινής γνώμης, γιατί είναι μοναδική, ίσως όχι από αυτές που διεξάγονται, αλλά από αυτές που αποκαλύπτονται. Οι αστυνομικοί που μηνύθηκαν για την άσκηση βίας αναφέρουν ότι νομίμως είχε κληθεί στο τμήμα ο αδελφός του θύματος και πως κατά τη διάρκεια της ανάκρισης χτύπησε στον πρόσωπο τον προϊστάμενο. Για τον ΑΚ, οι αστυνομικοί έχουν καταθέσει ότι χτύπησε έναν από τους συναδέλφους τους που συμμετείχαν στην έρευνα. Δεν έχει γίνει ποτέ σε κανένα κακοποιό, όποιο έγκλημα και να έχει κάνει, τέτοιου είδους απάνθρωπη βασανιστική μεταχείριση. Ήδη προβάλαμε ένσταση αναρμοδιότητα στο δικαστηρίο, διότι η πράξη αυτή έχει κακουργηματικό χαρακτήρα και ασφαλμένα έχει παραπεμφθεί ως πλημέλημα με κατηγορούμενους τους τέσσερις αστυνομικούς. Σήμερα ζητήσαμε να προσκομιστεί και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, από το οποίο προσβλέπουμε αν η εσωτερική διερεύνηση της αστυνομίας έχει αναδείξει περισσότερα στοιχεία από όσα γνωρίζουμε και αν έχει αποδώσει ευθύνες και σε άλλους. Τελικά, με χειροπέδες μεταφέρθηκαν στο τμήμα και τα δύο αδέλφια, ενώ ο αξιωματικός υπηρεσίας ισχυρίζεται στην κατάθεσή του ότι δεν διαπίστωσε άσκηση βίας εναντίον τους και δεν γνωρίζει γιατί τα αδέλφια υπέβαλαν μηνύσεις. Και στο δικαστήριο, η πλευρά των αστυνομικών διαψεύει τις κατηγορίες. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 και 8 Μαρτίου. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Μαρτίου και στις 8 Μαρτίου, εδώ στο πρώτο Τριμελές Πλημελιωδικείο Πατρών. Σήμερα εξετάστηκε ο παθόν και η μητέρα του. Ακολουθεί η εξέταση πολλών άλλων μαρτύρων, περισσότεροι από τους οποίους βέβαια είναι αστυνομικοί και ουσιαστικά είναι μάρτυρες υπεράσπισης των συναδέλφων τους. Αλλά πιστεύουμε ότι η αλήθεια πρέπει να λάμψει.